Επιστρέψαμε κοντά σας με αυτό το δημιουργικό κορίτσι που κάθε φορά που συναντάω δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι. Αφενός γιατί τη βλέπω και την αγαπώ, αφετέρου όμως γιατί μας δείχνει και κυρίως γι' αυτό, γιατί μας δείχνει τρόπους να αλλάξουμε τη διακόσμηση του σπιτιού μας, του χώρου μας και σίγουρα και τη διάθεσή μας. Σήμερα λοιπόν με την Κογό Αγριμάνη θα αλλάξουμε τα κάδρα μας και θα φτιάξουμε μια άλλη προσέγγιση διακοσμητική με μια τεχνική που πολύ θέλετε να μάθετε. Καλώς όρισες, Κογό μου. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Καλά εσείς? Είμαστε πολύ καλά και έρχεσαι σήμερα κοντά μας με μια πρόταση διαφορετική, εύκολη μου είπες. Πανεύκολη. Θα φανεί αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε τώρα και το μήνυμα Do what you love. Πολύ μου αρέσει, κάνε ό,τι αγαπάς. Τέτοια λέγαμε κι εμείς πριν και όντως κάνουμε ό,τι αγαπάμε. Τι θα χρειαστούμε? Θα χρησιμοποιήσουμε το υλικό Pouring. Αυτό είναι ένα υλικό το οποίο η τεχνική αυτή προέρχεται από την Αμερική. Τον τελευταίο χρόνο έχει έρθει και εδώ πέρα. Έχει την ιδιότητα να μπερδεύουμε ακριλικά χρώματα χωρίς να γίνεται ένα χρώμα και να φαίνονται όλα τα χρώματα μαζί. Άρα με το Pouring, όπως μας είπες, Pouring, και δίνει ένα τύπου μαρμάρου. Σαν να έχει νερά. Νερά. Δεν ανακατεύονται απλά τα χρώματα χωρίς να χάνονται. Άψογα. Τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε ακριλικά χρώματα. Έχω φτιάξει εγώ ένα δείγμα για μετά, για να κάνουμε stencil και να κάνουμε και χρήσωμα. Θα δείξουμε δύο τεχνικές σήμερα και χρήσωμα. Και το έχω έτοιμο το καδράκι μου, αλλά θα πάμε να δείξουμε και αυτή την τεχνική. Ωραία, εμείς τώρα σε αυτό το κάδρο... Θα διαλέξεις ό,τι χρώματα θέλεις ακριλικά και θα τα βάλουμε σε ένα ποτηράκι ξεχωριστά, να τα ανακατέψουμε και μετά θα τα βάλουμε όλα μαζί για να γίνει αυτό το πράγμα. Ωραία, εγώ θα διαλέξω... Μπορείς να διαλέξεις 5-6 χρώματα, ό,τι χρώματα θέλεις. Σιγά σιγά να τα βάζω εγώ ωστόσο. Αυτά. Ωραία. Οπότε, βάζουμε μια μικρή δόση ακριλικό χρώμα. Ακριλικό χρώμα. Και πού μπορούμε να τα βρούμε εμείς αυτά τα χρώματα, πού τα ζητάμε? Στα με χειροτεχνία. Ήδη, ναι, που έχει ήδη χειροτεχνία. Λοιπόν, βάζουμε, αν μπορούμε να το δείξουμε, βάζουμε ελάχιστη ποσότητα. Ωραία. Και το μπρονζέ. Σε ποτηράκια πολλά, κέρασε τον λες, αλλά δημιουργικά τον κερνάς. Αντίστοιχα λοιπόν βάζουμε αυτό το υγρό, αλλά το βάζουμε στην αρχή, το βάζουμε ένα-ένα το χρώμα. Ωραία. Όπα, δεν πειράζει. Βάζουμε περίπου ίση ποσότητα και λίγο παραπάνω από το χρώμα που έχουμε βάλει στο ποτηράκι. Κάτσε να βάλω λίγο ακόμα. Και μετά. Παίρνουμε ένα-ένα ξυλαράκι, το δικό του το χρώμα και το ανακατεύουμε. Σφινοπότηρα, λοιπόν. Και αυτό λοιπόν γίνεται ομοιόμορφο το χρώμα. Χάνεται το άσπρο. Οπότε το δείξω εδώ. Γίνεται ένα, ναι, ναι, δείχνει η κάμερα ακριβώς από πάνω, ναι, οπότε έχει και ο κόσμος εικόνα. Οπότε, το βάζω εδώ στην άκρη. Ακολουθούμε λοιπόν γρήγορα την ίδια διαδικασία και βασικό στοιχείο για να γίνει αυτή η τεχνική είναι αυτό το υλικό. Το ανακάτεμα είναι μέχρι να γίνει, μέχρι να φανεί το χρώμα ομοιόμορφο και να μην φαίνεται το άσπρο. Δεν το αλλοιώνει όμως ένα απόχρωση. Όχι, όχι. Και το μπρονζέ φαίνεται ακριβώς, παρόλο που είναι μεταλλικό χρώμα. Να, τέτοια κόλπα μας κάνεις. Αυτή την τεχνική δεν την έχω ξαναδεί. Και δεν την έχουμε ξαναδείξει κιόλας. Δεν έχει ακόμα βγει σε μαθήματα. Είναι καινούργια τεχνική. Πρώτη αποκλειστική λοιπόν εδώ στο Καλό Μεσημέρι. Ευχαριστούμε εγώ, yeah. Αγριμάνη. Γιάννη, πώς σ' αγαπάω. Το ξέρω, το νιώθω. Το νιώθω να ξέρεις και να μην βέω. Λοιπόν, αφού έχουμε τελειώσει και έχουμε τελειώσει εννοώ με το ανακάτεμα, αυτό εδώ κάνει μέσα κυκλάκια. Λέγεται Pouring Oil. Ναι. Σαν λαδάκι είναι λοιπόν. Και το βάζουμε για να κάνει μέσα τα χρώματα που θα δείξουμε. Αν βλέπετε εδώ πέρα, σαν έχει κάποια δίνει κυκλάκια. Σαν κυκλάκια, ναι, λοιπόν. Οπότε βάζουμε και λίγο από αυτό. Δίνει όταν λέω ή δίνει, όχι δίνει και παίρνει. Δύο-τρεις σταγόνες. Δεν πειράζει παιδιά, δεν το καταλάβατε. Ήταν ωραίο. Λοιπόν, και μετά παίρνουμε το ποτηράκι μας. Και ένα κοπίδι και το κόβουμε μέχρι κάτω το ποτήρι για να μπορεί να βγαίνει το χρώμα που θα βάλουμε. Η έκλειψη έχει κάνει ζημιά τελικά σε όλο τον κόσμο. Μην μου αγχώνεσαι,
Όχι. Και έλεγα σήμερα εγώ, η έκλειψη, αυτή η περσελίνη και τα λοιπά δεν επηρέασε καθόλου εμένα. Τίποτα, όλα πρόσκοπτα. Αλήθεια. Εάν σας πω. Όχι, δεν ήξερα. Πώς λέει, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μιλές. Άρα, με αυτόν τον τρόπο θέλεις να χαράξεις το ποτήρι για να περάσεις μέσα τα χρώματα και να βγει από αυτό. Ναι. Κόβω το ποτηράκι, το βάζω μέσα και μετά τα ρίχνω πρώτα μία-μία σταγόνα τα χρώματα για να ανακατευτούν. Και μπορείς να παντρέψεις ό,τι χρώματα θέλεις. Ναι, εννοείται. Και όλα τα χρώματα θα μπορούσαμε να τα βάλουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αφού έχω βάλει από λίγο, τώρα τα βάζω όλα μαζί. Προσήμη μου, λερωθείς. Μια πουδιά δεν σου φέρα κάτι. Με έχουν συνηθίσει εμένα όσοι με ξέρουν. Είναι αλήθεια. Μονότονα τα ίδια ρούχα να φοράς στην ίδια πιτσιλές επάνω. Έχεις και πάρα πολλές μαθήτριες, αλλά και πάρα πολλοί κόσμο που σε αγαπά πάρα πολύ. Μέσα από τα σεμινάρια σου σε γνωρίζουν και είστε μια μεγάλη οικογένεια. Και πρέπει να σου πω ότι όπου βρεθείς και όπου σταθείς, πρέπει να κερδίζεις τις καρδιές όλων, γιατί παντού μου μιλάνε για σένα. Κι εγώ τις αγαπώ πολύ. Ξέρεις, άμα δεν είναι αμοιβαίο. Do what you love ήταν το μήνυμα του πίνακα. Λοιπόν, πάμε, βγάζουμε το ποτηράκι. Α, αυτό που έχει την εγκοπή τώρα είναι. Ναι, και το πατάμε έτσι. Για μέχρι να βγει όλο το χρώμα. Μακριά, μακριά μου συνέβη. Εγώ θα πάρω τις αποστάσεις μου, έτσι για να είμαι safe. Αλλά το βλέπω, το παρατηρώ. Ωραία, και αφού έχει πέσει το πιο πολύ, ρίχνω και το υπόλοιπο, αλλά στο κέντρο. Τι λες? Και αφού το κάνω αυτό, παίρνω το πουρι και το ρίχνω γύρω-γύρω, για να μπορεί να φύγει. Καλύτερα. Και αρχίζω. Το λες και αφηρημένη τέχνη. Είναι, κάνει ένα στυλ εφέ μαρμάρου, το οποίο δεν μπερδεύει, αν δείτε, δεν μπερδεύει καθόλου τα χρώματά μας. Είναι μια εύκολη τεχνική. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί. Και πολύ ιδιαίτερη, την οποία δεν μπορείς ούτε με σταμπαδόρου, ούτε με πινέλο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Μπορείς να το εφαρμόσεις όμως μόνο σε τέτοια πινακάκια, σε καμβάδες δηλαδή. Παντού. Σε ποτήρια, σε βάζα. Κάνεις πάρα ποτήρι, πολύ ιδιαίτερο βάζο. Στο ποτήρι δεν θα σου κυλήσει, δεν θα χαλάσει. Δεν θα χαλάσει. Απλά πρέπει να έχει μία βάση από κάτω για να μην λερωθούν τα πάντα. Ναι. Μόνο γι' αυτό το λόγο. Βάσα σαν αυτή τύπου πιατοθήκη το. Ναι. Το πήρα αυτό γιατί ήταν πιο μεγάλο σαν επιφάνεια για να μπορεί να μην λερώσω εδώ πέρα πάρα πολύ. Αυτό τώρα θέλει λίγο χρόνο. Για να πάει παντού, αλλά το κάνουμε δεξιά-αριστερά, έτσι ώστε μέχρι να μας καλύψει να όλη την επιφάνεια. Και αυτή η ποσότητα του πουρινγκ που έβαλες γύρω-γύρω ήταν επαρκής, δεν ήθελε περισσότερο. Όχι, γιατί δεν έβαλες πάρα πολύ. Δεν έβαλα πάρα πολύ για να ανοίξουν περισσότερο, γιατί όσο τα δουλεύεις τα χρώματα, τόσο ανοίγουν. Και αυτά πώς θα στεγνώσουν μετά εγώ? Θέλει ένα 24ωρο. Για να στεγνώσει. Με πιστολάκι, θέλω να πω, του δίνουμε θερμότητα ή το όχι, αφήνουμε το αφήνουμε έτσι. Ένα 24ωρο και στεγνώνει μόνο του για να μην χαλάσει, για να μην χαλάσει το σχέδιό μας. Γιατί άμα του δώσεις πιστολάκι θα πεταχτούν τα πάντα. Ναι, και θα κυλήσει. Ναι. Οπότε σιγά σιγά, για να μην χάνουμε χρόνο, είναι σιγά σιγά βάλεις όλη την επιφάνεια και γίνεται έτσι όπως μπροστά. Σαν αυτά τα καδράκια θα το αφήσω που λίγο, έχεις φέρει. Ναι. Γιατί δεν ξέρω αν με παίρνει ο χρόνος να κάνω και την άλλη τεχνική. Και αν με παίρνει, θα το τελειώσω. Λοιπόν, και σε μικρότερα πινακάκια, αλλά και σε μεγαλύτερα. Και αυτή η γυαλάδα, πώς να την πω τώρα, είναι ναι, κάτι που περάσαμε από πάνω? Όχι. Είναι το βερνίκι που περνάς στο για τέλος. Για να το αδιαβροχοποιήσεις, βερνίκι νευτιού, ναι. Να το. Για να μην χαλάσει ούτε το χρήσωμα, ούτε και το. Αλλά από μόνο του δίνει γυαλάδα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι τύπου μαρμάρου. Ναι. Κάνει φανταστικά τραπεζάκι αυτό. Τραπεζάκι, με αυτή τη τεχνική. Ναι, κάνει τραπεζάκι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα το αφήσω. Γιατί αυτό θέλει χρόνο. Τραπεζάκι ή τραπεζάκι ξύλινο? Οτιδήποτε. Είτε είναι μεταλλικό είτε είναι ξύλινο. Και είναι και επιφάνειες που δεν χρειάζονται αστάρωμα.
Δηλαδή αυτά τα υλικά με το πούρικ μαζί δεν χρειάζεται αστάρωμα για να το, για να το βάλεις στη τεχνική. Θέλεις λίγο χαρτάκι εσύ τώρα. Δεν πειράζει. Παιδιά μου, λοιπόν, οπότε εδώ πέρα, επειδή είχα περισσότερο χρόνο, το έβαλα γύρω-γύρω και έχω καλύψει όλο τον καμβά. Και στα πλάγια. Όλο, ναι. Ναι. Και θα πάρω τώρα. Διάλεξέ μου ένα χρήσωμα και διάλεξέ μου και ένα χρώμα. Θα βάλουμε πρώτα το χρώμα. Το χρυσό. Το χαμογελάω. Γιατί είμαι λίγο προβλέψιμη. Πριν το χρυσό όμως πρέπει κάτι να βάλουμε για να κάνουμε το στένσιλ. Σαν χρώμα θέλω ένα κόκκινο. Κόκκινο, ωραία. Θα βάλουμε λοιπόν το κόκκινο. Ορίστε, η παραγωγή. Ευχαριστούμε, Σοφία. Και χαρτάκι εδώ για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί ό,τι θέλει εγώ. Λοιπόν, οπότε το βάζω στη μέση να κάνουμε το μεγάλο. Με ένα πινελάκι λοιπόν χρησιμοποιείς αυτό το πατρόν για το stencil. Ναι, και βάζουμε το χρώμα το οποίο θα το στεγνώσω και μετά θα περάσω το χρήσωμα. Είναι η δεύτερη τεχνική που θα κάνουμε, απλά τις κάνουμε λίγο γρήγορα για να προλάβουμε το χρόνο. Ναι. Είναι συγκλονιστικά ωραίο. Το πόσο εύκολο μπορείς να αλλάξεις κάτι και να σου πω και κάτι, δεν θέλει και πολύ τέχνη και μαεστρία. Δηλαδή, όχι, να σε δεινός καλλιτέχνης για να το φτιάξεις. Να το κάνουν. Τι ωραία πρόταση. Φίλες και φίλοι, δοκιμάστε το. Αλλάξτε καδράκια, τραπεζάκια. Βάζα. Βάζα. Κάντε πάταγο. Και είναι και ωραίο. Και βάζεις και ό,τι χρώματα θέλεις εσύ. Και δεν μου λες. Για να το κάνεις και λίγο πιο ανάγλυφο που μου αρέσει εμένα τα πιάνω. Ωραία. Τι μπορείς να. Μπορείς πρώτα να περάσεις πάστα. Πάστα αλεία διαμόρφωσης λέγεται. Ναι. Τη στεγνώνεις ή τη βάφεις, ένα από τα δύο, και αφού τη στεγνώσεις ξαναβάλεις το πατρόν του στένσιλ, ξαναβάλεις την κόλλα του χρυσώματος στο χρύσωμα και το κάνεις λίγο πιο ανάγλυφο. Άντε, πανεύκολο. Μπορείς να το επισπεύδεις. Δεν είναι δύσκολο, απλά θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο, αλλά άμα επισπεύδεις την διαδικασία με το πιστόλα. Παιδιά, τι υπερπαραγωγή είναι αυτή που αποκαλύφθηκε. Λοιπόν, οπότε βάζω εδώ το στένσιλ να μην λερώσουμε. Τι λες εγώ. Πιστολάκι, λοιπόν, ενεργοποιήσω, σου έχω φέρει πολύ μπριζά. Έχω κάνει εδώ πέρα ολόκληρες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις έχω κάνει για σένα. Θα το στεγνώσουμε και μετά του βάλουμε αυτό το χρήσωμα. Ναι, ναι, το. Θες βοήθεια. Όχι, όχι, όχι. Θα το στεγνώσω, θα βάλω την κόλλα του χρυσώματος και από πάνω θα βάλω το χρύσωμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το στέστη τώρα μπορεί να μην ήταν φίλο, μπορεί να ήταν μία κοπέλα, μπορεί να ήταν ό,τι αρέσει λοιπόν στον καθένα. Και φυσικά ανάλογα και με το μέγεθος του κάδρου, του καμβά που έχουμε, τις βάσεις για να δουλέψουμε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Και μπορούμε να παίξουμε και με τα χρυσώματα. Δηλαδή μπορεί να βάλουν, ας πούμε, το φόρεμα της κοπέλας μπορεί να το βάλουν χρυσό και μπορεί να από πάνω, ξέρω εγώ, το μπούστο να το βάλουν με άλλο χρώμα. Ή να βάλουν λίγο πάστα που είπες προηγουμένως και από πάνω να βάλουν άλλο χρύσωμα ή να το βάψουν και να δώσουν ένα άλλο ανάγλυφο, άλλο όχι. Λοιπόν. Και αυτό το δημιουργικό κορίτσι έχει και σελίδα στο Facebook, γιατί κάνει και σεμινάρια και κάνει και ωραίες συναντήσεις και μαθαίνει πολλά πράγματα ωραία και ενδιαφέροντα και σε εσάς, πέρα από τα τηλεοπτικά που δείχνουμε εμείς. Εδώ λοιπόν μπορείτε να τη βρείτε, να απευθυνθείτε, να δείτε πόσο δημιουργική είναι και να τη γνωρίσετε καλύτερα. Εμείς την γνωρίσαμε, την αγαπήσαμε και δεν την αποχωριζόμαστε από εδώ και πέρα. Τι θα γίνει με σένα, μας έχεις γίνει απαραίτητη. Κι εγώ σας αγαπώ πολύ, το ξέρεις. Το ξέρω. Λοιπόν, βάζω λίγο κατευθείαν εδώ γιατί για να το παίρνω κατευθείαν. Και βάζω την κόλλα του χρυσώματος. Προσπαθώ να τα κάνω λίγο γρήγορα για να προλάβω το χρόνο. Ναι, τσακάλι μου, το έχεις πάει στο fast forward. Πολύ μου αρέσει. Έχεις πιάσει τον παλμό μου. Εσύ με έκανες και τον έφυγε δεν θέλω. Τι να κάνω, να μην σου του πω το τι νιώθω. Εμένα, παιδί μου, με κυνηγάει ο χρόνος, αλλά επειδή έχω τόσο πολύ ανάγκη να δείξω και να πω πράγματα και να φυσικά να ενημερώσω τον κόσμο, θέλω να προλάβουμε. Εναι, δεν πειράζει την πίεση, είμαστε πιο παραγωγικές εμείς, να ξέρεις. Λοιπόν, οπότε το βγάζω. Πώς λέει, you're a diamond, darling, they can't break you. Και το στεγνώνω και θα βάλω το χρύσωμα. Ωραία, τέλεια.
έχει ήδη στεγνώσει. Ένα κλικ θέλει ακόμα. Λοιπόν, οπότε βάζω χρυσό μόνο. Χρυσό. Χρυσό, σταθερή αξία. 24 καράτια δεν είναι, αλλά μοιάζει σαν να είναι. Να το αφήσω αυτό εδώ μπροστά για να φαίνεται όλο έτσι πλήρες και προσεγμένο. Σας αφνιδιάζω, φίλοι οπερατέρ, σήμερα. Δεν θέλω να με μαλώνετε. Μαρίνα, σε εδώ. Δεν θέλω να βλέπω συνέστημα στο μάτι σου, έτσι. Θέλω αγάπη από σένα. Μπορώ να έχω μόνο αγάπη από σένα. Λοιπόν. Έλα, αυτό είναι φίλο για χρήσο μου. Κάτσε να μιλερώσουμε. Έχει μπόλικο όμως η συσκευασία αυτή. Ναι, ναι, έχει. Είναι για πολλές χρήσεις. Μην το λυπάσαι το χρυσό. Όχι. Λοιπόν. Α, το βλώνεις έτσι. Ναι. Βάζω σε κάποια σημεία. Τις τσακπινιές, λοιπόν. Ωραίο. Είναι, ρε παιδί μου, χρυσός. Άτιμος, ωραίος, ε. Ωραίος, ναι. Το έχουμε καταλάβει, το λατρεύεις. Λοιπόν. Και τώρα αυτό πώς θα το σταθεροποιήσεις. Κόλλησε γιατί ήταν από κάτω το... Το stencil. Αλλά έχω βάλει και την κόλλα. Και αυτό όπου δεν έχει κόλλα, δεν κολλάει, οπότε το μπορείς να το απομακρύνεις. Και να το φυλάξεις κιόλας, δεν το πετάς, χαλάει. Όχι. Δεν χαλάει, το γυρίζεις πίσω και το ξαναβάζεις πάλι. Καλά, είναι πολύ μπροστά η τεχνική που δείχνουμε σήμερα. Πολύ ωραίο. Το κοιτάζω, το ξανακοιτάζω και πώς φαίνεται σε εσάς, φίλοι τηλεθέτες. Και ξέρω ότι σας αρέσει. Τι όμορφο. Έχουμε χρόνο κι άλλο. Α, μου παίρνεις αέρα, είσαι πάρα πολύ. Έχουμε 5 λεπτά, μπορεί και λίγο λιγότερο. Πες μου τι θέλεις. Τίποτα. 3, 4, μας πιέζεις σκηνοθέτης, μη μας μαλώνετε. Όχι, ένα μη βάλε εδώ πέρα, να βάλουμε και εδώ λίγο χρήσιμο. Μη, δικό σου, θα βάλεις ό,τι θέλεις. Την υπογραφή σου θέλω πάνω. Όχι, τη δικιά σου ήθελα. Ναι, θα πιστέψουν όλοι το έκανα εγώ. Λοιπόν, οπότε. Λοιπόν, τα καδράκια που μου έκανες δώρο την περασμένη φορά κοσμούν το σπίτι μου και δεν έχει υπάρξει άνθρωπος να μπει μέσα και να μην με ρωτήσει από πού τα πήρα βασικά. Δεν κανένας δεν πιστεύει που τα έφτιαξα εγώ. Και λέω όπως είναι, τι ωραία πράγματα, τι δημιουργικά. Χαίρομαι που τα έχεις στολίσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Και ο κόσμος χάρηκε με τα μπουκάλια. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε στο τηλεφωνικό κέντρο με τα δώρα. Καλά, εντάξει, με έχει τρελάνει τώρα. Τα βλέπετε τα αρχικά. Θα τρελαθώ. Οπότε, το στερνώνω κι αυτό. Οπότε το κάνεις ό,τι θέλεις και αυτό. Καλά, ναι, εντάξει, είναι τέλειο. Δεν το... Λοιπόν, να σου πω κάτι, θα το έδινα σε φίλους τηλεθεατές, αλλά πολύ θέλω να το κρατήσω εγώ αυτό. Κράτα το. Συγχωρέστε με, θα μας κάνεις όμως την επόμενη φορά κάτι να δώσουμε δώρα. Την επόμενη φορά θα κάνουμε παλαιώσεις επίπλων. Σε μικροέπιπλα. Ωραία. Και θα το κάνουμε και δώρο. Ωραία. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Αυτό είναι ευχαριστώ. Τι θέλετε, δεν το θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι απλά λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο δείξαμε μία τεχνική που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε οποιοδήποτε επιφάνεια εσείς επιθυμείτε για να δώσετε αυτή τη μαρμάρινη όψη, αυτή την άλλη vintage, πιο abstract, πιο αφηρημένη εκδοχή. Για κάτι μοναδικό, δικό σας. Συνδυάζοντας stencil φυσικά και αυτές τις όμορφες ακριλικές μπογιές, οι οποίες συμπλέκονται μαζί τους και δίνουν το ομοιογενές αυτό αποτέλεσμα. Τι ωραία που τα είπες, τι ωραία που τα έδειξες και πόσο γρήγορα. Θέλω να σε φιλήσω. Κι εγώ, ένα λεπτό να βάλω τα αρχικά σου όμως. Παιδιά, εντάξει, είναι έργο τέχνης. Βερνί και τέτοια από πάνω, θα το περάσουμε για διαβροχοποίηση. Την επόμενη φορά σου κρατάω το βερνί και να σου περάσει. Δεν κρατάω, να σου πω την αλήθεια. Λόγω χρόνου, επειδή θέλει αρκετό για να στεγνώσει, μετά μόλις περάσει στο βερνίκι του νευτιού, δεν έγινε. Δεν μου έγινε πολύ καλό γιατί το έκανα με το ξυλάκι. Όχι, μην το πειράζει, είναι πολύ ωραίο, μην στεναχωριέσαι. Απλά. Κάτσε να το ξαναπεράσω.
Οπότε έτσι είναι, παντρεύεις ό,τι πράγματα θέλεις, όσα θέλεις. Εμείς σήμερα διαλέξαμε μέχρι 5. Κάναμε όμως τις δικές μας συνενώσεις χρωμάτων, τα μπερδέψαμε έτσι όλα μαζί, τα κυλήσαμε, τα ξανακυλήσαμε, ντύσαμε όλο τον καμβά, όλο το πινακάκι, δημορφώσαμε ένα απίστευτο κάδρο, βάλαμε το στένσιλ, βάλαμε τα όμορφα αυτά φύλλα χρυσού. Και καταλαβαίνετε πόσο εύκολα μπορείς να φτιάξεις κάτι δικό σου. Να το κάνεις δώρο, να το βάλεις στο σπίτι σου, να αλλάξεις τη διάθεσή σου, να κάνεις κάτι δημιουργικό και αγχολητικό, βρε παιδί μου. Και ξέρω πολύ καλά πόσες φίλες είστε εκεί έξω, οι οποίες ψάχνετε αυτό το κάτι ιδιαίτερο. Όμως, όπως και να έχει, βρείτε τη σελίδα της Γογός, επικοινωνήστε μαζί της, βρείτε πού γίνονται τα σεμινάρια, γιατί υπάρχουν πολλές όμορφες δημιουργικές ομάδες εκεί έξω που περιμένουν και εσάς να ενταχθείτε στο δυναμικό. Όπως και να έχει όμως, μέσα στο σπίτι μας που περνάμε πάρα πολλές ώρες, καλός ή κακός, καλός θα μπορούμε δημιουργικά να απασχοληθούμε και να γίνουμε πιο. Να ανακαλύψουμε τους καλλιτέχνες που κρύβουμε μέσα μας. Αν νομίζετε να έχετε, κάνετε λάθος, γιατί αν μπορώ εγώ, μπορείτε και εσείς. Αυτό είναι το μήνυμα. Και επίσης και το άλλο μήνυμα, do what you love. Να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Και εγώ εσένα πολύ σε αγαπάω και πολύ θέλω να σε ξαναδώ και σε ευχαριστώ. Και εγώ. Χαρήκα πάρα πολύ και ευχαριστώ και για το δωράκι σου, το έξτρα δωράκι σου. Λοιπόν, θα το στολίσεις και αυτό. Θα σου στέλνω φωτογραφίες για να καταλαβαίνεις. Έχει γίνει υπερθέαμα, γκαλερία έχει γίνει το σπίτι μου.